Είστε πολύ τυχεροί γιατί η Γιασεμίν είναι πολύ ταλαντούχο πλάσμα. Εάν δεν είχε αυτό το ταλέντο, θα τη λέγατε κορίτσι μου, άστο. Γίνε κάτι άλλο. Ασχολήσουμε κάτι άλλο. Είμαι πράγματι τυχερή που δεν χρειάζεται να το πω. Αυτό που λέτε είναι καταπληκτικό. Η μεγάλη μου αγωνία ήταν αυτή. Γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια στη σχολή, εγώ το σχεδόν τους έκρυβα. Και στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, γιατί είχα και εγώ αυτή την αγωνία. Πραγματικά, αν θα ανταπεξέλθω και αν θα μπορέσω να είμαι ένα αντάξιο τέκνο αυτών των δύο σπουδαίων γονιών, δεν τους έλεγα. Ούτε ποτέ έχω εξετάσει στην δραματική σχολή. Ούτε ποτέ έδειχνα στη μητέρα μου τα κομμάτια. Άλλα παιδιά μου λέγανε: καλά, έχεις μαμά τη Βαγενά και δεν δείχνεις τη δουλειά σου. Θυμάμαι μια συνεργασία σας στη δεκαετία του 70, Βασίλη Σαμαλία, με την Άιμνηση την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι θυμάστε από αυτή τη γυναίκα? Αχ, ήταν θαυμάσιος άνθρωπος η Αλίκη. Σε αντίθεση με αυτά που λένε ότι ήταν ανταγωνιστική με τους νέους, δεν ήταν καθόλου. Ήταν τόσο σίγουρη, τόσο ταλαντούχο πλάσμα και τόσο λαμπερό πλάσμα. Είχε πολύ χιούμορ, γελάγαμε πολύ, φορούσε βλεφαρίδες. Και σε κάποια στιγμή εκεί ήταν μια δεξίωση και πλήταμε, γιατί ήταν πολύ ώρα και μίλαγαν οι άλλοι, αυτοί βαριόταν όταν. Και έβγαζε, γύριζε πλάτη. Έλα σε από εδώ, μου λέγε, να την καλύπτω. Γύριζε πλάτη και έβγαζε την βλεφαρίδα και την κουλούσε μουστάκι και μου έκανε το Χίτλερ. Μου έκανε έτσι για να γελάω. Πώς καταλάβατε τη θέση της διευθύντριας του σταθμού? Αμέσως το κατάλαβα. Μόλις με πήραν τηλέφωνο, αμέσως. Εκείνη την εποχή όλη η Ελλάδα έβλεπε το κανάλι της Βαγγελίτσας. Θυμάστε μία εκδήλωση θαυμασμού που να σας έμεινε στη μνήμη? Μα τώρα ακόμα, που είμαι, πόσο είναι, 40 χρόνια που έχει γίνει το κανάλι. Πάω ακόμα σε μέρη έξω, δεν με γνωρίζουν βέβαια φυσιογνωμικά, αλλά μόλις μιλήσω λένε «Α, η Βαγγελίτσα». Έχω ένα ένστικτο, έχω βγάλει πολλούς ανθρώπους στο χώρο του θεάματος. Αν αρχίσουμε από το Λάκη του Λαζόπουλου, την Παπαδοπούλου, του Μιχάλη το Ρέπα, του Παπαθανασίου. Εγώ σας έδωσα την πρώτη ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά. Σας παρακαλώ, μην δίνετε. Δεν έχει πορτοκαλάδες. Μα δεν έχει, μάκεξε. Μα πορτοκαλάδες τέλος. Η Δήμητρα, εγώ την πήρα από τη σχολή. Δεν τέλειωσε καν τη σχολή. Στο δεύτερο έτος την είδα. Ξέρω, λέω, σε παιδί μου έχεις καταπληκτικό ταλέντο. Δεν χρειάζεται. Και ήρθε μαζί μου περιοδεία. Ευχαριστώ, ακούσατε από αυτούς. Από κάποιους. Ναι. Δεν ήθελα ευχαριστώ. Ξέρετε τι ήθελα? Να καμιά φορά να θυμούνται, ρε παιδί μου, να πάρουν, να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν τι κάνεις, ρε Άννα, έτσι. Εγώ τα θυμάμαι τα παιδιά αυτά και τα θυμάμαι με αγάπη. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Κόκκι λέμε στις κότες, όχι για τους ενερωτούς. Κόκκι λέμε στις κότες, όχι στους κυριλές. Μπαίνοντας κάποιος εδώ μέσα, δεν γίνεται να μην νιώσει την παρουσία του Λουκιανού και Αλαϊδόνη. Είναι παντού. Μέσα σας πώς είναι, πώς διαχειρίζεστε αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι πια δεν είναι μαζί μας? Πραγματικά είναι σαν να τον έχω δίπλα μου και να κουβεντιάζω μαζί του. Συνέχεια ακούω τη φωνή του και μου λέει τα πράγματα που μου έλεγε. Επίσης έλεγε λίγα και νόστιμα, Ανάκη. Εμένα με έλεγε Ανάκη. Αλλά είναι τόσο δίπλα μας. Όσο περνούσε ο καιρός, λίγα και νόστιμα. Ένα-ένα. Ήταν σοφός ο Λουκιανός. Ναι, μην αγχώνεσαι. Ένα-ένα. Για σε μη υπήρξε και η Μαρία. Σταθήκαν δίπλα στον πατέρα τους στην αρρώστια, γιατί ήταν δύσκολα τα χρόνια. Ο Λουκιανός έφυγε δυστυχώς μέσα σε αρρώστια, δεν έφυγε απλά. Και ήταν άψογες και οι δύο. Σηκώσαν ένα βάρος υποδειγματικά. Θα πούμε και τα ευχάριστα. Έμαθα ότι πρόσφατα μπήκε ένα νέο μέλος στην οικογένειά σας. Γιαγιά ξανά, επομένως. Εις διφλούν. Πώς νιώθω? Έχω μία Μαρίνα από τη Γιασεμή και τον Γιάννη, τον άντρα της. Και έχω και ένα πολύ μικρό Λουκιανό από τη Μαρίνα, από τη Μαρία, την άλλη μας κόρη. Λουκιανός θα βαφτιστεί? Ναι, είναι Λουκιανός, ένα μικρό αγοράκι.